Βασίλη, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στη Θεσσαλονίκη και σε όλους όσους μας ακούνε. Τα μαζεύουμε τα κομμάτια μας, πώς το βλέπεις? Τα κομμάτια μας τα μαζεύουμε. Τα κομμάτια μας πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τα μαζέψουμε, γιατί το κάνουμε για 11η φορά το 2009 και πέρα. Σε εισά έχουμε προσπάθειες που έκανε η εθνική ομάδα. Ναι, σε κάθε διοργάνωση, μα είτε προολυμπιακό του να είναι, είτε ευρωμπάσκετ, είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα, με διαφορετικούς προπονητές, με διαφορετικούς παίκτες, με διαφορετικό τρόπο δυστυχώς. Χθες ήταν πολύ απογοητευτικός ο τρόπος. Νομίζω ότι είναι μια γενική ιδέα και μια γενική εντύπωση που έμεινε από χθες. Εντάξει, ναι. Ο καθένας προφανώς σε μια δημοκρατική χώρα ζούμε, έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Σίγουρα. Εγώ δεν είμαι πάντοτε πολύ αρνητικός. Έχουμε ελευθερία έκφρασης της άποψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί από εμάς το έχουμε κάνει, θα το κάνουμε στο μέλλον, να γίνουμε προπονητές του πληκτρολογίου και να αποδώσουμε ευθύνες εν θερμό. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο είναι μια βαριά ήττα. Δεν είναι μόνο ένας αποκλεισμός, είναι μια βαριά ήττα που υπήρξε κιόλας προϊόν μιας πολύ κακής εμφάνισης και στην άμυνα και στην ισορροπία της ομάδας και στο πώς δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε την εκκίνηση και του αγώνα και του δεύτερου ημιχρόνου. Δηλαδή, διαφορά των 14 πόντων στο πρώτο ημίχρονο, το γεγονός ότι οι Γερμανοί είχαν βάλει 7 στα 8 τρίποτα και το 21 που φάγαμε. Φοβερό. Όταν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, που θεωρητικά και όλα θα ήμασταν σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση μετά το buzzer beater του Σλούκα. Όλα αυτά νομίζω ότι φτιάχνουν την εικόνα του τι συνέβη χθες το βράδυ. Έτσι είναι πράγματι. Βασίλη, επειδή σε κλέψαμε εντός εισαγωγικών από μια υποχρέωση, δεν θέλω να σε κρατήσω παραπάνω, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γνώμη σου σχετικά με το ότι είναι μισογεμάτο το ποτήρι τελικά ή είναι, ας το πούμε, προς το άδειο. Δηλαδή, κρατάμε πάντα μια θετική... Όχι, μισόδιο, είναι αποτυχία. Κώστα, είναι αποτυχία. Είναι πανταγώδης αποτυχία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν είναι. Ναι. Παλιά, ξέρεις, λέγαμε, το έχεις ζήσει και εσύ, έχουμε βρεθεί μαζί σε πολλά τουρνουά της εθνικής ομάδας. Όχι, φοβόμαστε ή διστάζαμε. Λέγαμε ότι είναι μη επιτυχία, δηλαδή. Αλλά η εθνική ομάδα φεύγει πέντε μέρες νωρίτερα από όσο περίμενε. Είχαν καλλιεργηθεί και δεν λέω ότι βγήκε ποτέ κανείς στον μπαλκόνι ή το Ιτούδης είτε οι παίκτες του εναντίον. Εγώ επειδή κρατάω και το αρχείο μου και έχω ακόμα γερό μνημονικό, δεν θυμάμαι κανείς από αυτούς να βγήκε και να έταξε μετάλλιο. Έταξε προσπάθεια. Όλοι έταξαν προσπάθεια. Μας το έταξε προσπάθεια και ο αποκλεισμός της Σερβίας, το μετάλλιο. Ε? Μας το έταξε και ο αποκλεισμός των Σέρβων, το μετάλλιο. Που το προεξοφλήσαμε. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, μπορεί να τους βρίσκαμε στο τελικό ή αυτούς ή τους Σλοβαίνους. Ή τους Σλοβαίνους. Εμένα εκείνο που με απασχολεί τώρα, ότι είναι αποτυχία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι τι κινήσεις θα γίνουν. Βεβαίως αυτό το λέμε κάθε φορά. Κάθε φορά αναλύθηκε και μπήκε τραπέζι και έγινε και debate και ο Ζούρος το κάνει και ο Καρλάους το κάνει και ο Τρινκέρι. Εντάξει, ο Τρινκέρι δεν πρόλαβε να το κάνει γιατί έφυγε αμέσως. Και ο Κατσικάρης και ο Μίσας και ο Σκουρτόπουλος και ο Πιτίνο. Απλώς ξέρετε, καταντάει κουραστικό λίγο γιατί κάθε φορά είναι ξανά μόνο τα ίδια. Το θέμα είναι πόσο... Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Και είναι και μια εκατόμβη πια σε αυτή την υπόθεση. Το ζητούμενο είναι πόσο καλύτερα μπορεί να είναι τα πράγματα στο μέλλον. Αν δεν ξεχνάμε ότι η εθνική ομάδα έχει μια δύσκολη υποχρέωση να αποκτήσει παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν τα παράθυρα του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου, δεν θα υπάρχει Αντετοκούμπο. Δεν θα υπάρχει Ντόρσεϊ, δεν θα υπάρχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που θα παίζουν στην Ευρωλίγα. Και είναι και μια πιεστική κατάσταση όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί είναι οι Σέρβοι, οι Βέλγοι, οι Λετωνοί που προηγούνται. Και πρώτα απ' όλα εκείνο που προέχει δηλαδή είναι να μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Και μετά θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε τι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι του χρόνου, τι κουράγια θα υπάρχουν και πώς θα στελεχωθεί η ομάδα για να λύσουμε και κάποια ενγενή προβλήματα που έχουμε. Αγωνιστικά δηλαδή. Το θέμα του σουτ είναι πολύ βασικό. Το μπάσκετ το οποίο προχωράει και επιταχύνει και εμείς ακόμη φαίνεται. Προχωράει βέβαια. Με αυτός ο ευρωμπάσκετ είναι γεμάτο από κατοστάρες, από τρελούς ρυθμούς. Εγώ δεν θυμάμαι σε άλλο ευρωμπάσκετ να ήταν, δεν μιλάμε τώρα εντάξει στην παλιά εποχή. Όταν λέω παλιά εποχή εννοώ στη δεκαετία του 80 ας πούμε, που ήταν διαφορετικό το στυλ. Αλλά βλέπουμε ότι το μπάσκετ ξαναπηγαίνει σε πολλές κατοχές, σε up-tempo game, σε πάρα πολλά τρίποντα και σε μεγάλα σκορ.
Έτσι ακριβώς. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε γυρνάτε? Και εγώ, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Ε? Δεν μας άκουσα. Πότε γυρνάτε, λέω, η Εθνική γυρίζει τώρα, νομίζω. Όχι, δεν είμαι στο Βερολίνο. Εγώ πήγαινα αύριο. Γύρισες ήδη. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Θα πάω αύριο. Όχι, όχι. Θα πάω αύριο. Θα πάω αύριο. Θα πάω για τα καλά παιχνίδια. Τα χωρίς άγχος. Τα χωρίς άγχος. Έγινε, Βασίλη. Να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά.